και καλώς ήρθατε σε άλλη μια κοσμική αγάπη. Την εκπομπή που, όπως έχουμε πει, αφορά τις πιο ψυχικές, πιο πνευματικές, πιο καρμικές επαφές μας, στην οποία βλέπουμε ποια είναι η αλληλεπίδραση της αρσενικής ενέργειας με τη θηλυκή ενέργεια. Θα δούμε ποια είναι η αχίλιος πτέρνα τους, ποιο είναι έτσι το πιο φωτεινό κομμάτι στη ζωή τους αυτή την περίοδο και στην ύπαρξή τους. Θα δούμε με τι ασχολούνται αυτή τη στιγμή, τι νιώθουν η μία ενέργεια για την άλλη, τι θέλουν να πούνε μεταξύ τους και τι θα συμβεί στο άμεσο μέλλον. Πριν τα κάνουμε όλα αυτά, λέω να στείλω αρχικά εγώ την κοσμική μου ενέργεια σε όλους εσάς και την κοσμική μου αγάπη. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που βρίσκεστε στο κανάλι, σε αυτό το βίντεο και γενικότερα στην κοινότητα αυτή που έχουμε δημιουργήσει. Όσοι δεν έχετε κάνει ακόμα subscribe, σας προτρέπω να κάνετε. Όλοι οι υπόλοιποι, μην ξεχάσετε εννοείται να κάνετε like σε αυτό το βίντεο, ένα comment και share με τους φίλους σας για να γουστάρουμε ακόμα περισσότερο και να γίνουμε και ακόμα περισσότεροι. Μόλις τώρα μπήκε ο γάτος μου μέσα και μου τρίβεται πέρα δόθε. Εγώ έχω απλωμένες κάρτες εντωμεταξύ σε όλο το τραπέζι και ο συγκεκριμένος έχει το κακό συνήθεια να τα παίρνει όλα με την ουρά του και θα γίνουν οι κάρτες, παιδιά, ένα σαματά σε λίγο, το κόβω. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν σιγά σιγά να μπαίνουμε στο mood του ρηξίματος που θα κάνουμε σήμερα. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα έχουμε κανένα ευτράπελο με το καλό μου το παιδί. Ανέβηκε στον καναπέ να πάρει θέση, καλό είναι αυτό. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν με τις πρώτες ενέργειες που τσεκάρουμε όπως κάθε φορά, παιδιά, στην κοσμική αγάπη, και αυτές είναι ένα φωτεινό σημείο στις ζωές της θηλυκής και της αρσενικής ενέργειας. Θα δούμε πού μπορούν να βελτιωθούν, τι είναι προς ανάπτυξη, τι τέλος πάντων έχει την εύνοια, ας πούμε, του σύμπαντος. Θα ξεκινήσουμε με την αρσενική μεριά και η κάρτα που μας έχει βγει είναι Soul Family, call in your tribe, you don't have to do it alone. Η ψυχική σου οικογένεια, κάλεσε, λέει, γύρω σου την αγέλη σου. Δεν χρειάζεται να το κάνεις μόνη ή μόνος. Τώρα, το tribe δεν είναι αγέλη, παιδιά, είναι το άλλο που δεν μου έρχεται. Η φυλή, λοιπόν, κάλεσε, λέει, τη φυλή σου. Δεν χρειάζεται να το περάσεις μόνη σου ή μόνος σου. Οπότε, τι μας δείχνει για την αρσενική ενέργεια αυτή η καρτούλα? Μας δείχνει ότι είναι σε μια φάση που γνωρίζει νέο κόσμο και μάλιστα υπάρχουν κάποια άτομα γύρω του τα οποία φαίνεται να εκπέμπουν στο ίδιο μήκος κύματος πάνω κάτω με το αρσενικό. Άρα τι μας λέει? Ότι δημιουργεί νέους κύκλους και παράλληλα καλείται να δεχτεί αυτή την εξωγενή βοήθεια από τους ανθρώπους αλλά και από το σύμπαν, το οποίο τον βοηθάει στέλνοντάς του άτομα γύρω του με βάση την συχνότητα αυτή που εκπέμπει. Οπότε θέλω να πω ότι αυτή την περίοδο η αρσενική ενέργεια είναι σαν να λέμε ότι σχηματίζει έναν νέο κύκλο ατόμων γύρω του που όμως ταιριάζουν πιο πολύ στην παροντική του, τέλος πάντων, ενέργεια, στην παροντική του συχνότητα και σε αυτά που καλείται να κάνει μέσα στα επόμενα χρόνια. Άρα γίνεται μια ανακατάταξη. Τι είπα τώρα? Μια ανακατάταξη. Καλά το είπα. Μάλλον. Στις προσωπικές σχέσεις, θα σου έλεγα, του αρσενικού μπαίνουν στην εικόνα νέα άτομα, γνωστοί, φίλοι και πάει λέγοντας, τα οποία ταιριάζουν περισσότερο στο αρσενικό και αυτά που τώρα, τέλος πάντων, αντιπροσωπεύει ή θέλει να πετύχει. Πάμε να δούμε ποια είναι η αντίστοιχη ενέργεια για τη θηλυκή μας μεριά και μας έχει βγάλει Inner Temple, Devotion, Tune into the Portal of your Heart. Ο εσωτερικός, λέει, ναός, αφιέρωση με την έννοια του να είμαστε προσιλωμένοι σε κάτι, okay, να αφιερωθούμε σε κάτι. Συντονίσου, λέει, στην πόρτα της ψυχής σου, της καρδιάς σου. Okay, άρα λοιπόν η θηλυκή μας ενέργεια δείχνει αυτή την περίοδο να έχει πολύ γόνιμο έδαφος σε πράγματα που αφορούν το μέσα της, την ψυχή της, την αυτοανάλυση της, την εσωτερική της γαλήνη και ηρεμία, το να ξαναβρει, τέλος πάντων, τον ναό, τον εσωτερικό της που υπάρχει μέσα στην καρδιά της και μέσα στην ψυχή της.
Για κάποιους αναγκαστικά, για κάποιους όχι αναγκαστικά, η θηλυκή μας μεριά λοιπόν έχει αφιερωθεί σε μια εσωστρέφεια, θα έλεγε κανείς. Θέλει να ξαναβρει τις ισορροπίες της. Πολλά θηλυκά ήδη έχουν βρει τις ισορροπίες τους και απλά συνεχίζουν να ομορφαίνουν αυτό τον εσωτερικό τους ναό, τον ναό της ψυχής τους. Άλλα θηλυκά μου εδώ πέρα ίσως τώρα να ανακαλύπτουν τη σημασία του να υπάρχει η καθαριότητα της ψυχής, του νου, okay. Δεν αποκλείω με την κάρτα που βλέπω εδώ πέρα το θηλυκό μου να ασχολείται πιο καθολικά με την ύπαρξή της, δηλαδή ίσως να υπάρχουν θηλυκά που θέλουν να προσέξουν παραπάνω τι τρώνε ή έχουν ήδη ξεκινήσει, που ξεκινάνε τη γιόγκα τους ή ξεκινάνε ένα δικό τους τρόπο άθλησης, άσκησης ή ακόμα και έκφρασης του εαυτού τους, κάτι που κάνουν εντελώς για πάρτι τους όμως. Δεν το κάνεις για κανέναν άλλο αυτό, θηλυκή ενέργεια. Είναι κάτι που κάνεις ξεκάθαρα για τον εαυτό σου και για την εσωτερική σου γαλήνη και ηρεμία. Άρα λοιπόν μια εσωστρέφεια βλέπουμε από τη μεριά της θηλυκής ενέργειας και πριν, όπως είπαμε, από τη μεριά της αρσενικής ενέργειας βλέπουμε μια τύπου εξωστρέφεια, όχι ακριβώς αυτό. Δεν είναι μόνο τα άκρα, δεν υπάρχει μόνο η εσωστρέφεια και η εξωστρέφεια, υπάρχει και ένα ενδιάμεσο τέλος πάντων χρώμα, αυτό της απλής ύπαρξης και συνύπαρξης με κάποια άτομα. Οπότε θέλω να σου πω, εδώ πέρα έχουμε μια ενέργεια που την χώνεται προς τα μέσα, ενώ εδώ πέρα έχουμε μια ενέργεια που κάπως δείχνει να αλληλεπιδράει, ας πούμε, πιο αρμονικά με το περιβάλλον της. Χωρίς να εννοώ όμως ότι η κατάσταση στην οποία βρίσκεται η θηλυκή ενέργεια δεν είναι μια αρμονική κατάσταση. Απλά εδώ πέρα δεν υπάρχει η ίδια ανάγκη αλληλεπίδρασης και επιρροής από το περιβάλλον όσο υπάρχει εδώ πέρα λόγω κιόλας της περίοδου. Δηλαδή εδώ πέρα μας δείχνει ότι δεν γίνεται τυχαία αυτό το πράγμα, πρέπει να συμβεί αυτή η αλλαγή στη ζωή του αρσενικού μας. Λοιπόν, σήμερα για όσους είστε παλιοί, το λέω αυτό, θα κάνουμε κάτι παραπάνω από ό,τι κάναμε συνήθως. Τώρα όσοι είστε καινούργοι δεν ξέρατε και πιο πριν τι κάνουμε, οπότε ό,τι δείτε αυτό είναι. Οι παλιοί όμως θα πρέπει να ξέρουν ότι έγινε το εξής, παιδιά. Ακούστε τι έγινε. Έριξα που λες αυτές τις δύο κάρτες για το θηλυκό και για το αρσενικό και μου την έδωσε, ρε παιδιά. Ξέρετε γιατί? Γιατί αυτό το deck έχει πάρα πολλές κάρτες. Και δεν ξέρω γιατί, τι σκάλωμα, τι κόλλημα έχει φάει και μας βγάζει μονίμως τις ίδιες 15 κάρτες. Okay. Μονίμως τις ίδιες κάρτες. Μου έχει σπάσει τα νεύρα δηλαδή με μία έννοια. Παρακαλάω κάθε φορά να μας βγάλει κάτι διαφορετικό. Δεν το κάνει όμως και σήμερα είπα να το πιέσω λίγο και λέω, ποια είναι, λέω, η κοινή θετική ενέργεια την οποία βιώνουν παράλληλα η αρσενική και η θηλυκή ενέργεια στο σύμπαν. Και επιτέλους, παιδιά, μας έβγαλε μια καινούρια κάρτα που δεν έχουμε ξαναδεί και αυτή είναι η νο. Νο. Όχι. Όχι. Δεν υπάρχει τέτοια ενέργεια αυτή τη στιγμή στο σύμπαν. Δεν υπάρχει καμία κοινή θετική ενέργεια. Λοιπόν, wait, postpone, pause, say no. Άρα λοιπόν μας λέει ότι αν υπάρχει μια κοινή ενέργεια είναι αυτό της παύσης, αυτή της παύσης. Okay, αυτή στην οποία δεν κινείται σχεδόν τίποτα, ας πούμε. Κάτι που δεν συμβαίνει ακριβώς ακόμα. Και αν θέλεις να το δεις πολύ πιο γιωμένα και πολύ πιο κοινικά, εγώ ρώτησα, όπως σου είπα, αν υπάρχει κάποια ενέργεια κοινή μεταξύ τους και αυτή μου είπε όχι, δεν υπάρχει, όχι. Η μεν είναι από εδώ, η δεν είναι από εδώ, ναι μεν ζουν σε ένα κοινό κόσμο, ναι μεν έχουν το ίδιο, ας πούμε, περιβάλλον πάνω κάτω ή τέλος πάντων όλοι είναι κάτω τον ίδιο ουρανό, αλλά no, όχι. Εντάξει, όχι. Μας γύρωσε λίγο, αλλά απ' την άλλη είδαμε και μια καινούργια κάρτα. Στην επόμενη φάση έχουμε ρίξει ποια είναι η αχίλιος πτέρνα του αρσενικού μας και του θηλυκού μας αυτή την περίοδο, ποιο είναι το σημείο που πρέπει να προσέξουμε, ποιο σημείο τίνει να μας, να μας καθοδηγήσει έτσι λίγο αρνητικά και προς μια κατηφόρα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να το δουλέψουμε και να μην συμβεί αυτή η κατηφορίτσα. Ποια είναι λοιπόν η αχίλιος πτέρνα, τι πρέπει να προσέξει το αρσενικό μας πρώτα αυτή την περίοδο, και μας γράφει artificial heart. Ξέρω μια ψυχή εκεί έξω που θα το βρει πολύ ενδιαφέρον αυτό,
Αλλά και εγώ, παιδιά, το βρίσκω πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί συνεχίζει να μας βγάζει τις ίδιες κάρτες, ρε, δεν ξεκολλάμε. Κάτι που αποδεικνύει ότι σε συμπαντικό επίπεδο, παιδιά, οι ενέργειες λειτουργούν με άλλο, πώς να σου πω, χώρο χρόνο. Εντάξει, τα πράγματα πάνε πολύ αργά σε κάποιες περιπτώσεις και βολίδα σε κάποιες άλλες περιπτώσεις. Εγώ βλέπω εδώ πέρα ότι τα πράγματα πάνε λίγο αργούτσικα, για να είμαστε ειλικρινείς. Λοιπόν, artificial heart, λοιπόν, σαν την αχίλιο πτέρνα του αρσενικού. Το αρσενικό μας, λοιπόν, έχει αρχίσει λίγο να χάνει την επαφή του με το συναίσθημα και την καρδιά του. Είχε αρχίσει τουλάχιστον, είχε αρχίσει τέλος πάντων να βλέπει τα πράγματα πολύ πιο αυστηρά, πολύ πιο σιδερένια, πολύ πιο τετράγωνα, πολύ πιο, πώς αλλιώς να το πω, αυστηρά, παγωμένα. Κάποια αρσενικά ίσως να είχαν πληγωθεί και όλα στο παρελθόν και γι' αυτό να είχαν σηκώσει τείχους και κάγκελα, αλλά σίγουρα δεν θα είναι όλα, όπως και να έχει. Βλέπω ότι αυτό που πρέπει αυτή την περίοδο να ξεπεράσει το αρσενικό για να μπορέσει πραγματικά να, πώς να σου πω, να ευθυγραμμιστεί με το σκοπό του, που όπως είπαμε πριν είναι να δημιουργήσει μια νέα ψυχική οικογένεια μέσα εισαγωγικά. Αυτό που θα πρέπει να κάνει, λοιπόν, είναι να αρχίσει να νιώθει πράγματα, παιδιά, για τον κόσμο, εντάξει. Να αρχίσει να βλέπει τα πράγματα από, μέσα από το συναίσθημα, γιατί έχει αποκολληθεί πάρα πολύ από το συναίσθημα γύρω του και παράλληλα έχει αποκολλήσει και το πνεύμα του, το μυαλό του, τον εγκέφαλό του, τη σκέψη του και πάλι από το συναίσθημα. Οπότε τα πράγματα έχουν γίνει λίγο συμπαγή, κρύα, αιχμηρά. Αυτό το αρσενικό ίσως να προσπαθεί τώρα, να πρέπει μάλλον να προσπαθήσει να μάθει να μιλάει καλύτερα, να μιλάει πιο όμορφα, να λαμβάνει υπόψη τι μπορεί να νιώθει κάποιος άλλος. Δηλαδή βλέπω ότι συνεχίζει το αρσενικό να μας δείχνει μια σιδερένια, τέλος πάντων, υπόστασή του, μια υπόσταση που δύσκολα μπορείς να διεισδύσεις, ας πούμε, μέσα σε αυτή. Και μάλιστα, έτσι όπως την έχει βγάλει αυτή την κάρτα, μας δείχνει ότι δεν είναι απλά δύσκολο να διεισδύσεις, είναι και κάτι το οποίο μάλλον δεν επιθυμεί, παιδιά, ο ίδιος αυτή τη στιγμή, okay? Γιατί ίσως κάπως έχει βρει στο μυαλό του την ησυχία του με το να δημιουργήσει αυτούς τους στίχους για τους οποίους σας μίλησα πριν. Πρέπει να ξαναβρει λίγο το αρσενικό μας το συναίσθημα μέσα του, γιατί έχει αρχίσει να δημιουργεί μια ρομποτοειδή, ας πούμε, υπόσταση αυτή τη στιγμή πάλι. Πηγαίνει ρομποτικά, θα βρει και την αγέλη του, τέλος πάντων τη φυλή του, με ένα ρομποτικό τρόπο. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να δουλέψει για να κάνει ένα ωραίο κλικ με τα άτομα που πραγματικά πρέπει να μείνουν στη ζωή του και όχι αυτά που αντιπροσωπεύουν, τέλος πάντων, τις φοβίες του ή, αυτό, ή τα άτομα που μπορούν να αντέξουν, ξέρω εγώ, αυτού του τύπου τους τείχους, τους συναισθηματικούς. Λοιπόν, πάμε να δούμε από τη θηλυκή ενέργεια ποια είναι η αχίλιος πτέρνα και μας έχεις βγάλει addicted, oh my god. Λοιπόν, πριν εντωμεταξύ στις πρώτες κάρτες ήταν όλες φωτιά. Άρα υπάρχει γενικά μία ένταση, δεν είναι και πολύ ήρεμη περίοδος. Σίγουρα υπάρχει μία, πώς να σου πω, μία δόνηση. Λοιπόν, τώρα με το αντίκτυπο της θηλυκής ενέργειας σίγουρα μας μιλάει για κάποιου ξεκάθαρα τύπου εθισμούς, γιατί αντίκτυπο σημαίνει εθισμένος, κάποιος που έχει εθιστεί σε κάτι, οκ. Okay. Ξέχασα να πω πριν ότι artificial heart σημαίνει τεχνητή καρδιά, που είδαμε εδώ, νομίζω ξέχασα να το πω. Anyway, για όσους δεν ξέρουν αγγλικά. Λοιπόν, η θηλυκή ενέργεια φαίνεται ότι πρέπει να ξεπεράσει κάποιους εθισμούς που έχει η ίδια δημιουργήσει. Και όταν λέω, παιδιά, εθισμούς, δεν εννοώ μόνο το ποτό, το δεν ξέρω εγώ τι, το τσιγάρο, ο εθισμός του να κάνεις αυτό το ίδιο πράγμα καθημερινά, όποιο και να είναι αυτό, ο εθισμός σε κάποια άτομα, ο εθισμός σε ό,τι, τέλος πάντων, δεν σου κάνει καλό. Εντάξει, νιώθω ότι για πολλά θηλυκά ίσως τώρα να έχει αρχίσει να βγαίνει στην επιφάνεια, πέρα από διάφορους άλλους εθισμούς, τέλος πάντων, που μπορεί να υπάρχουν. Κυρίως νομίζω ότι μας λέει ότι βγαίνει στην επιφάνεια ο εθισμός που υπάρχει για την ίδια την αρσενική ενέργεια. Και μάλιστα αυτή τη στιγμή δεν εννοώ την αρσενική ενέργεια τον Τάκη, μιλάω για την αρσενική ενέργεια σαν αρσενική ενέργεια.
ανεξάρτητα από το αν αυτή τη στιγμή το λεστάκι, δηλαδή αυτό που αντιπροσωπεύει η αρσενική ενέργεια για σένα, τι αντιπροσωπεύει? Αντιπροσωπεύει μια ασφάλεια, αντιπροσωπεύει ένα σύντροφο, αντιπροσωπεύει τον πατέρα σου, αντιπροσωπεύει δεν ξέρω εγώ τι, έναν άνθρωπο που θες να βασιστεί, δεν ξέρω εγώ τι. Αλλά μας δείχνει ότι γενικά η θηλυκή ενέργεια συνειδητοποιεί και πρέπει να δουλέψει αυτό τον μέσα εισαγωγικά εθισμό που συνειδητοποιεί ότι έχει για την αρσενική ενέργεια καθολικά. Και τον Τάκη και τον Μάκη και τον Σάκη και τον Λάκη. Και μη μου πεις εσύ τώρα, μα δεν τον γουστάρω το Λάκη, ποιος τον χέζει. Γιατί θα σου πω εγώ ότι κάποια στιγμή έκοβες φλεβίτσα για τον Λάκη. Οπότε τι θέλω να πω, τι αντιπροσωπεύει αυτή η ενέργεια η αρσενική στην ζωή της θηλυκής ενέργειας? Και πρώτον αυτό, δεύτερον, γιατί η θηλυκή ενέργεια παρουσιάζει τέλος πάντων αυτή την επιρροή που τελικά παρουσιάζει όταν βλέπει από την αρσενική διάφορες τέλος πάντων ταλαντώσεις, διάφορες αστάθειες? Κατάλαβες, δηλαδή βλέπει πόσο είναι δεσμευμένη από διάφορα πράγματα, καταστάσεις και άτομα, πόσο είναι δέσμια της αρσενικής ενέργειας, ακόμα και συναισθηματικά δέσμια, ανεξάρτητα από το αν είναι μαζί με την αρσενική ενέργεια ή δεν είναι μαζί. Okay. Πόσο επηρεάζεται λοιπόν από πράγματα που ίσως να μην έπρεπε κιόλας να επιτρέπει να επηρεάζεται και πόσο κακό τελικά δημιουργεί αυτό στη ζωή της. Οπότε αυτή καταλαβαίνει και αυτό πρέπει να ξεπεράσει τώρα η θηλυκή ενέργεια. Πρέπει να δει που κάποια πράγματα, όποια και να είναι αυτά, το τσιγάρο, whatever, τις κάνουν κακό. Που και η ίδια επιτρέπει να ελέγχεται από τις ενέργειες γύρω της. Είτε λέγεται αρσενική ενέργεια, είτε λέγεται οτιδήποτε. Η μάνα σου και ο πατέρας σου, το αφεντικό σου, δεν με ενδιαφέρει. Αν και εδώ πέρα δεν μας μιλάει τόσο πολύ για αφεντικά, τέλος πάντων. Λοιπόν, σε τέτοια φασούλα τη βρίσκω τη θηλυκή ενέργεια. Μάλιστα με την κάρτα που μας έχεις βγάλει φαίνεσαι ίσως να είσαι και σε μια περίεργη περίοδο ή τέλος πάντων να έχεις δει τα αποτελέσματα αυτού του εθισμού από την καλή και από την ανάποδη μαζί, θέλω να πω, και να είναι λίγο και πιο, πώς να σου το πω, επίγουσα η ανάγκη του να ξεπεράσεις αυτές τις, αυτούς τους εθισμούς, οκ. Okay. Λοιπόν, επόμενη κάρτα που έχω βγάλει είναι μία κοινή ενέργεια ανάμεσα στο θηλυκό και το αρσενικό. Πάλι όμως μιλάμε για μία αρνητική ενέργεια, μία χίλιο πτέρνα όπως είδαμε πριν, τη σκοτεινή δηλαδή πλευρά των πραγμάτων την οποία θα πρέπει να πολεμήσει και το θηλυκό και το αρσενικό, και μας λέει Peaceful Among Thorns, που σημαίνει ειρηνικός και ειρηνική αρμονία ανάμεσα τέλος πάντων στα αγκάθια. Λοιπόν, και οι δύο αυτές ενέργειες τελικά θα πρέπει και οι δύο να ζήσουν αρμονικά μέσα στον κόσμο, να συνεχίσουν να, πώς θα σου πω, καθοδηγούν την ανθρώπινη τους υπόσταση ανεξάρτητα με το τι συμβαίνει γύρω τους. Λοιπόν, και το αρσενικό και το αρσενικό και το θηλυκό έχουν να αντιμετωπίσουν τον έξω κόσμο, το τι συμβαίνει γύρω, τα θέματα και τις υποχρεώσεις της ζωής τους, αλλά και όλα αυτά που τους συμβαίνουν αυτή τη στιγμή σε συναισθηματικό αλλά και σε πνευματικό επίπεδο. Οκ, okay, αυτή είναι μια κοινή ενέργεια την οποία πρέπει να κοντοπολεμήσουν και αυτή είναι το να μην φρικάρουνε καθώς περνάνε, ας πούμε, μέσα από αυτό το βάπτισμα του πυρός αυτής της περίοδου. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι κάνει αυτή την περίοδο στη ζωή του το αρσενικό μας, και μας έχει βγάλει Two of Wands, Lovers, συνεχίζει, Three of Wands και Sun. Και μέσα σε τόση χαρά και τόσο ενθουσιασμό, από ό,τι βλέπεις δεν υπάρχει πουθενά ούτε μία κούπα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι μπορεί να σημαίνουν αυτές οι κάρτες για τη μεριά του αρσενικού. Σίγουρα μας δείχνουν ότι υπάρχει ξεκάθαρος ενθουσιασμός και επιβεβαιώνεται
Αυτό που είπαμε πριν, ότι μπαίνουν νέα άτομα στη ζωή του πάρα πολλά. Βλέπω ότι μπορεί να συμβαίνουν και κάποια reunion σε αυτή την περίοδο για το αρσενικό μας, να βρίσκεται με άτομα με τα οποία δεν είχε καταφέρει ενδεχομένως να βρεθεί εδώ και πάρα πάρα πολύ καιρό. Φαίνεται τα πράγματα να βαίνουν καλώς, φαίνεται να νιώθει ότι δημιουργεί πραγματικά αυτό το θεμέλιο, αυτή την ψυχική οικογένεια στη ζωή του. Τον βρίσκω πάρα πολύ αισιόδοξο και μάλιστα με το Σαν θεωρώ ότι έχει και πραγματικούς λόγους όντως να χαίρεται. Θεωρώ ότι έχει ξεπεράσει πρόσφατα μία δύσκολη κατάσταση για εκείνον και ίσως να είναι από τις πρώτες φορές που έχει αρχίσει να γουστάρει πάλι με τη ζωή του, να νιώθει πάλι αρμονία, να νιώθει ότι μπορεί να κοιτάξει 5 πράγματα έξω από αυτά που έκανε μέχρι πιο πριν, ότι υπάρχουν τέλος πάντων νέοι δρόμοι. Πάρα πολύ χαρούμενο τον κόβο. Με τους lovers που μας έχεις βγάλει εδώ πέρα, που μας έχει βγάλει το αρσενικό μας, ίσως να μας δείχνει και κάποια πιο ερωτική αλληλεπίδραση. Δεν μου δείχνει προς το παρόν όμως να τον επηρεάζει, για τους περισσότερους τουλάχιστον από εσάς, συναισθηματικά. Ναι, μεν φαίνεται σαν κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ χαρούμενο για εκείνον, αλλά από την άλλη είναι κάτι το οποίο απλά προσδίδει, ας πούμε, έξτρα χαρά στην ήδη ικανοποιητική ζωή του. Δηλαδή δεν ξέρω κατά πόσο, εδώ πέρα μιλάμε για κάτι το οποίο αφορά και σχέσεις. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν βλέπω ξεκάθαρη δέσμευση με ένα άτομο. Αυτό το άτομο, αυτά τα άτομα που βλέπω εγώ εδώ πέρα, δεν είναι απαραίτητο να είναι ερωτικής φύσης, και ακόμα και να είναι, δεν είναι απαραίτητο να μιλάμε για σχέση. Εντάξει παιδιά, μπορεί να είναι τύπου μια γνωριμία, κάτι που τώρα κάνει τα πρώτα του βήματα, βγαίνουμε, wining and dining, και δεν έχει τόσο πολύ την συναισθηματική από την καρδιά, ας πούμε, σύνδεση. Τώρα το αρσενικό, σου λέω, τίποτα, έχει χαρές, πηγαίνει σε γλέντια, δεν ξέρω πώς έχει κάτσει αυτό το πράγμα. Τα πράγματα του φαίνονται πάρα πολύ εύκολα, υπάρχουν κάποιες επιλογές προφανέστατα που έχει να κάνει στη ζωή του, αλλά είναι όλες ωραίες. Δηλαδή πραγματικά είναι λες και προσπαθούμε να επιλέξουμε προορισμό για ταξίδι, ας πούμε, που όποιο και να επιλέξουμε, ωραίο θα είναι, κατάλαβες τι θέλω να σου πω. Ακόμα και οι επιλογές λοιπόν του φαίνονται πάρα πολύ χαρούμενες, γουστάρει που είναι αντιμέτωπος με αυτές, θέλει να επιλέξει δρόμο, θέλει να επιλέξει πορεία και θέλει να ξεχυθεί γενικότερα στο υπόλοιπο της ζωής. Δεν βλέπω δηλαδή έναν άνθρωπο που να είναι για τον φύχυψη λόγο καταπιεσμένος πρακτικά ή και συναισθηματικά. Okay. Ούτως ή άλλως θα έχει βρει εκείνος με το συναίσθημά του, το έχει βγάλει στην απέξω και από ό,τι φαίνεται με μία έννοια αυτό αποδίδει και καρπούς. Γιατί μια χαρά τον βλέπω, σου λέω. Παίζει, παιδιά, να μάθετε ότι συμβαίνει κάτι πάρα πολύ καλό και θετικό στη ζωή του αρσενικού αυτή την περίοδο, να ξέρετε, εντάξει. Ότι έχει επιβληθεί στους φόβους του, ότι κατάφερε κάτι που ήθελε καιρό, ότι κάποιο project μπήκε στη σχολή που ήθελε. Τι να σου πω. Έκλεισε όντως εισιτήρια για ταξίδι. Πήγε σε ένα δικό του σπίτι καινούριο και χαίρεται. Ειλικρινά δεν ξέρω. Πάντως βλέπω ότι έχει λόγους πραγματικά να κολοχαίρεται, όχι απλά να χαίρεται. Πάμε να δούμε τώρα τι συμβαίνει στη ζωή της θηλυκής μας ενέργειας αυτή την περίοδο. Και τα πράγματα, παιδιά, είναι το εντελώς αντίθετο εδώ πέρα, να δείτε. Δηλαδή από τη μία έχουμε το full φως με τον ήλιο πάνω στα κεφάλια μας, και εδώ πέρα ξεκινάμε με ερημίτη, μέσα στο σκοτάδι με το φαναράκι και την ελπίδα. Και συνεχίζουμε με 5 of Cups, το οποίο είναι από τα πιο όμορφα 5 of Cups που έχω δει. Σας αρέσει? 5 of Cups για το θηλυκό. Και συνεχίζει με 7 of Wands. Και καταλήγει στο Knight of Cups. Αυτές οι κάρτες είναι πάρα πολύ όμορφες, έχουν πολύ ωραία πράγματα. Λοιπόν, ο Knight of Cups. Τι κάνει αυτή την περίοδο στη ζωή της η θηλυκή μας ενέργεια? Κοίτα να δεις, σίγουρα πορεύεται, σίγουρα όσο μπορεί προχωράει μπροστά. Okay, τα βρίσκει λίγο μπαστούνια ορισμένες φορές. Αυτή την περίοδο τα έχει βρει λίγο μπαστούνια σε συναισθηματικό, με τη συναισθηματική έννοια του πράγματος.
Από ό,τι φαίνεται, ίσως ορισμένες μου θηλυκές ενέργειες να μην έχουν ξεπεράσει ακόμα πώς να σου πω, τις στενοχώριες τέλος πάντων του παρελθόντος. Βέβαια βλέπω κάποιες θηλυκές ενέργειες οι οποίες πρόσφατα ίσως να λάβανε μια κάποια απογοήτευση από ένα ή και περισσότερα άτομα στη ζωή τους. Όπως και να έχει, δεν φαίνεται ότι είναι στην καλύτερη ψυχολογία, φαίνεται να κρατάει το ανάστημά της ξεκάθαρα, έχει και το κεφάλι ψηλά ξεκάθαρα, ξέρει πως να πορευτεί η θηλυκή ενέργεια μέσα από αυτά τα σκοτάδια, γιατί ούτως ή άλλως τα έχει ξαναδεί και τα έχει ξαναβιώσει. Καταλαβαίνει όμως ότι πλέον, ξέρεις τι μου βγάζει ότι η θηλυκή ενέργεια κοιτάει εδώ χαμηλά και εδώ πάνω είναι η αρσενική ενέργεια που είναι στην κοσμάρα του, ξέρω εγώ, ζεν του, φάση του, κάπως έτσι. Και αυτή αναρωτιέται πώς θα τον φτάσει, αν θα τον φτάσει, αν έχει νόημα κιόλας να τον φτάσει. Τον φαντάζεται κιόλας, γιατί έχει και διέστηση και φαντάζεται ότι και ο ίδιος, ξέρω εγώ, κάπως δεν θα πάει στην άκρη του γκρεμού για να δει άμα έρχεται η ίδια, δηλαδή κάπως είναι και αυτό στον κόσμο του. Τέλος πάντων, η θηλυκή ενέργεια μας λέει ότι κάνει ό,τι μπορεί σε πρακτικό επίπεδο, ούτως ή άλλως. Ελπίζει και φαντάζεται ορισμένα πράγματα που θα ήθελε να γίνουν σε συναισθηματικό επίπεδο, αλλά η ίδια βλέπει και τα εμπόδια, βλέπει σε ορισμένα σημεία και τα δεδομένα των καταστάσεων. Κοίτα να δεις, βλέπω ότι είμαστε σε μια κατάσταση αγώνα, θρήνου για κάποιους και κάποιες από εσάς. Κάποιοι άλλοι απλά νιώθουμε ότι τα καράβια έχουν πέσει ένα τσακ έξω, ή βλέπω κιόλας κάποια θηλυκά που λένε που τα έχουν βάλει με τη μοναξιά τους στην ουσία, που πρέπει να κάνουν κάποια πράγματα μόνες τους, που δεν ενδιαφέρεται τέλος πάντων και η αρσενική ενέργεια ή άλλου τύπου ενέργειες γύρω τους για το πώς θα τα καταφέρουν. Ίσως να παρατηρήσει η θηλυκή ενέργεια ότι οι άνθρωποι γύρω ίσως δεν μπορώ να το πω δεν ενδιαφέρονται για τα συναισθήματα της θηλυκής ενέργειας, αλλά ίσως η θηλυκή ενέργεια να νιώθει ότι δεν μπορούν οι άλλοι να την καταλάβουν και γι' αυτό επιλέγει κάπως να το περνάει όλο αυτό μόνη της. Νιώθω ότι δεν επικοινωνεί με πολύ κόσμο το τι πραγματικά συμβαίνει μέσα της αυτή την περίοδο. Ίσως να έχει επιλέξει μια πιο, όπως είπαμε και πριν, εσωστρεφή στάση, πραγματικά, όντως το είπαμε και πριν, και νομίζω ότι παράλληλα παρατηρεί πόσο σε διαφορετική φάση ίσως είναι ανάμεσά τους, εκείνη με την αρσενική ενέργεια, αλλά πόσο και σε διαφορετική φάση νιώθει σε σχέση με άλλους ανθρώπους, τους φίλους της, τα αδέρφια της, τους γονείς της, τα παιδιά της, και πάει λέγοντας. Okay. Ακόμα βλέπω να υπάρχει βέβαια ελπίδα, όπως είπαμε, στην θηλυκή μας μεριά, και νιώθω ότι, καλά, η ελπίδα είναι κάτι πάρα πολύ καλό και θέλουμε να το κρατάμε, αλλά νιώθω ότι υπάρχει ελπίδα και σε σχέση με την αρσενική μας μεριά, παιδιά. Δηλαδή ότι η αρσενική μεριά θα κάνει, ας πούμε, μία επικοινωνία, ή θα νιώσει κάτι για αυτήν, ή θα whatever. Λοιπόν, πάμε να προχωρήσουμε με τις επόμενες καρτούλες που έχω ρίξει. Και έχουμε ρίξει να δούμε τι νιώθει η αρσενική ενέργεια προς τη θηλυκή ενέργεια, και έχει πέσει Empress, καλή αρχή, να ξέρεις. Alchemist, καλή συνέχεια. Prince of Wands, Five of Wands και Ten of Cups. Λοιπόν, μην αφήνεις αυτό το Ten of Cups να σε ξεγελάσει, καλή μου θηλυκή ενέργεια. Λοιπόν, κοίτα να δεις, το αρσενικό αυτή τη στιγμή, όπως είπαμε, είναι μέσα στην τρελή χαρά, παιδιά. Βλέπει τα πράγματα φωτεινά, όμορφα, χαρούμενα, πολύχρωμα, και μέσα σε αυτή την ενέργεια βλέπει και τη θηλυκή ενέργεια. Καλό είναι αυτό. Γιατί? Γιατί ξαφνικά δεν έχει να θυμάται τα κακά, δεν έχει, δηλαδή, Δεν το ψηρίζει, δεν το βλέπει απεσιόδοξα, δεν το βλέπει αρνητικά. Οπότε επιλέγει αυτή τη φορά να μας πει 5 πράγματα όμορφα για τη θηλυκή ενέργεια, αλλά παράλληλα δεν μας δείχνει κιόλας
αυτό που δεν περιμέναμε να μας δείξει, δηλαδή λίγο συνέστημα παραπάνω. Μας λέει οπωσδήποτε ότι ξεχωρίζει την θηλυκή ενέργεια από τις άλλες θηλυκές ενέργειες, να ξέρεις. Σίγουρα μας λέει ότι έχει βρει πολλά πράγματα που του έχουν αρέσει στη συμπεριφορά και την ύπαρξη γενικότερα της θηλυκής ενέργειας. Φαίνεται αυτή την περίοδο, λόγω του ότι υπάρχουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι γύρω του και καινούργιες επικοινωνίες, κάπως να φέρνει μάλιστα πιο συχνά τη θηλυκή ενέργεια στο κεφαλάκι του. Κάποιοι ίσως να κάνουν και συγκρίσεις ανάμεσα στα άτομα που γνωρίζουν τώρα και τα άτομα φυσικά του παρελθόντος, όπως και για τη θηλυκή ενέργεια. Βλέπω ένα αρσενικό που είναι σε φούρια, για να είμαι ειλικρινής, απέναντι στη θηλυκή ενέργεια, αλλά με ένα πολύ πιο ερωτικό τρόπο. Πολλοί από εσάς, πολλές μάλλον, συγγνώμη, αρνητικές ενέργειες, αρνητικές, αρσενικές ενέργειες, βλέπω ότι επιθυμούν, θα σου πω εγώ, τη θηλυκή ενέργεια με έναν σεξουαλικό τρόπο, ίσως να σκέφτονται να κάνουν και κάποιο τύπου τέτοια επικοινωνία, ίσως και κάποια αρσενικά να κάνουν μια τέτοια επικοινωνία με τη θηλυκή ενέργεια, αλλά εκ πρώτης δεν μπορώ να σου πω αν θα είναι πολλά. Μη το δένουμε από τώρα, γιατί έχουμε και τις κάρτες παρακάτω να τσεκάρουμε. Σίγουρα όμως βλέπουμε έναν άνθρωπο ο οποίος, όταν σκέφτεται τη θηλυκή ενέργεια, νιώθει ότι θέλει να χαμογελάσει, νιώθει ότι θέλει να μιλήσει, νιώθει ότι θέλει να επικοινωνήσει, νιώθει ότι δεν τον απασχολούμε για ένα άτομο που δεν έχει νόημα και αξία, νιώθει ότι είναι ένα ξεχωριστό, αξιόλογο, σταθερό, ενδιαφέρον, όμορφο άτομο η θηλυκή ενέργεια. Σίγουρα κάπως μας λέει ότι είναι η θηλυκή ενέργεια μέρος της ευτυχίας του, εντάξει, μέρος της κληρονομιάς του, μέρος, πώς να σου πω, του βιβλίου αυτού της ζωής του, σημαντικό. Απλά αυτή τη στιγμή μας προσεγγίζει με μια ενέργεια ενθουσιασμού, μια ενέργεια πιο επικοινωνιακή, πιο, πώς να σου πω, όχι και τόσο φερέγγια, όχι και τόσο σταθερή, όχι και τόσο συναισθηματική. Είναι περισσότερο η ενέργεια της επιθυμίας. Μπορεί να σας έχει υπενθυμίσει κιόλας εδώ που τα λέμε και να θέλει να σας μιλήσει. Θετικά είναι τα συναισθήματα, δεν μπορώ να σου πω, είναι πάρα πολύ θετικά. Απλά αυτά είναι τα συναισθήματα κάποιου ατόμου το οποίο θα ήθελε να σε δει πάρα πολύ, να γελάσετε, να πιείτε, να ράξετε μαζί, να γουστάρετε τη φάση σας. Αλλά δεν θα έμενε απαραίτητα εκεί, εντάξει. Αυτό είναι. Οπότε μου κάνει λίγο πιο φευγαλαίο, πιο παρορμητικό, πιο επιπόλαιο, χαρούμενο, θετικό, και με κίνηση και με κίνητρο και με, πώς να σου πω, εστίαση, αλλά παρορμητικό. Δεν είναι μια ενέργεια που μπορούμε να εμπιστευτούμε απόλυτα, θέλω να πω, και παράλληλα σου ξαναλέω, δεν είναι ότι μας έχει βγάλει το συνέστημα του σύμπαντος, ανεξάρτητα από τη σημαντικότητα που έχουμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι νιώθει η θηλυκή ενέργεια για την αρσενική, και έχουμε και λέμε Princess of Swords, Seven of Pentacles. Αυτή είναι σε φάση αυτός που περιμένω, δεν θα έρθει από τα αστέρια. World, Seven of Swords και Eight of Pentacles. Η θηλυκή ενέργεια φαίνεται, παιδιά, να βάζει deadlines, εντάξει, να βάζει συγκεκριμένα χρονικά όρια και περιθώρια, ότι θα περιμένω μέχρι τότε και μετά θα σταματήσω να περιμένω, θα τον διαγράψω, θα τον ξεχάσω για πάντα. Παράλληλα κάθεται και κοιτάει εκεί τα social media και πάει λέγοντας, και κάτι που θα σε κάνει να αισθανθείς λίγο καλύτερα είναι ότι η θηλυκή ενέργεια φαίνεται πραγματικά να νιώθει λιγότερα από αυτά που νιώθει μέχρι και η αρσενική, ή τέλος πάντων πολύ πιο ουδέτερα προς αρνητικά πράγματα. Κάπου θέλει να δει και τι θα βγει για να μπορέσει να έχει ολοκληρωμένη άποψη, κάπου δεν βλέπει ούτε και τη μύτη της, κάπου θεωρεί ότι το όλο πράγμα θέλει πάρα πολύ δουλειά και πάρα πολύ κυνήγι και πάρα πολύ κούρδισμα και πάρα πολύ φαιά ουσία. Γενικότερα κάπως σαν να μας λέει ότι όλα τα βλέπει λίγο παλούκια που αφορούν την εξωτερική της υπόσταση. Δεν δείχνει εδώ πέρα μια
θηλυκή ενέργεια η οποία πετάει τη σκούφια της αυτή τη στιγμή για να βρεθεί με το αρσενικό. Ίσα ίσα νιώθει ότι δεν είναι και πολύ σίγουρη αν τι θα πρέπει να γίνει, ας πούμε, αν αξίζει, αν δεν αξίζει, αν θα πάρει κάτι από όλο αυτό ή αν απλά θα πάρει τα χεράκια της να βγάλει τα ματάκια της. Το θεωρεί μεγάλο άθλο, τέλος πάντων, αυτή τη στιγμή να υπάρξει μια αλληλεπίδραση ανάμεσα στην ίδια και την αρσενική ενέργεια. Πάει κατασκοπία εντωμεταξύ σύννεφο. Έχω μερικά θηλυκά εδώ πέρα που ίσως να στέλνουν ακόμα μηνύματα στα αρσενικά τους, έτσι στα καλά καθούμενα, λίγο σαν εισβολή τα βλέπω εγώ αυτά τα μηνύματα, τα οποία μάλιστα δεν δείχνουν καν να έχουν συναισθηματικό, τέλος πάντων, κάτι συναισθηματικό μέσα. Δηλαδή του τύπου δεν είναι το μήνυμα αυτό που λες στον άλλον, ξέρεις κάτι, χωρίσατε τώρα πριν 2 εβδομάδες και του λες χωρίσαμε, αλλά μου λείπεις και δεν ξέρω και εγώ τι, σ' αγαπάω και θέλω να σε ξαναδώ και δεν ξέρω γιατί πρέπει να το κάνουμε αυτό και μήπως μπορούμε να λύσουμε τα προβλήματά μας. Δεν βλέπω αυτό. Βλέπω περισσότερο ότι αν μιλάτε για εσάς, τις θηλυκές ενέργειες που μιλάτε ακόμα με το άτομο αυτό, βλέπω ότι η ενέργειά σας είναι λίγο η ενέργεια της εισβολής, δηλαδή το πού είσαι, ας πούμε, ή τι κάνεις, ή νόμιζα ότι θα ασχοληθείς, ξέρω εγώ, και δεν ασχολιέσαι, ξέρω εγώ, ή να ρίχνουμε ευθύνες ο ένας στον άλλον, ή ακόμα και να μην του τα επικοινωνήσω όλα αυτά. Μπορεί να είναι πράγματα που συμβαίνουν μέσα σου, οκ. Okay. Που βλέπεις, ξέρω εγώ, ένα story και φαντάζεσαι 25 πιθανά σενάρια τα οποία είναι όλα ό,τι χειρότερο, ας πούμε. Anyway, δεν σε βλέπω στη χειρότερη κατηφόρα σε καμία περίπτωση, ίσως σου λέω. Είναι ψηλοουδέτερη η όλη φάση εδώ πέρα. Νιώθω ότι δεν εμπιστεύεσαι πια και τον ίδιο σου τον εαυτό. Δηλαδή, τα σημεία που νομίζεις, τέλος πάντων, τα σημεία που αναλύεις, συνειδητοποιείς παράλληλα ότι κάπως τα αναλύεις με ένα περίεργο δικό σου τρόπο, ας πούμε, αλλά νιώθω ότι ξέρεις ότι δεν. Ότι κάτι δεν πάει καλά σε αυτή τη μορφή της σκέψης ή ότι τέλος πάντων μπορεί και να σου λείπουν κάποια δεδομένα. Λοιπόν, απέχει από το συναίσθημα αυτή τη στιγμή σε σχέση με το αρσενικό αυτή τη στιγμή η θηλυκή μας ενέργεια. Προσπαθεί να βλέπει τα πράγματα λίγο περισσότερο σαν δεδομένα, τι είναι δεδομένο, τι δεν είναι, τι γίνεται, τι δεν γίνεται, τι μου είπανε, τι δεν μου είπανε, τι είδα, τι δεν είδα. Ανεξάρτητα από το αν αυτά που βλέπει και ακούει και τα λοιπά είναι αλήθεια ή ψέματα, δεν μας απασχολεί αυτό. Το σίγουρο είναι ότι η θηλυκή ενέργεια, ναι μεν μας λέει ότι περιμένει κάπως να ασχοληθεί η αρσενική ενέργεια μαζί της, αλλά και πάλι δεν θεωρεί ότι τα πράγματα θα γίνουν πατ κιούτ του τύπου «Α, ασχολήθηκε μαζί μου και α, όλα καλά». Θεωρεί ότι πρέπει να γίνει ολόκληρη διαδικασία, ξέρω εγώ, για να αποφασιστεί κιόλας το αν κιόλας μπορεί όλο αυτό να συνεχιστεί με οποιονδήποτε τρόπο. Δηλαδή είναι και εκείνη έτοιμη να βάλει την ουρά στα σκέλια και να μολύσει μελάνη σε ορισμένες περιπτώσεις. Ή τέλος πάντων αναρωτιέται αν πρέπει αυτό να συμβεί. Αναρωτιέται αν έχει δει τα κόκκινα σημαίακια, ας πούμε, και τα σημεία που κάνουν τζιζ, ακριβώς επειδή πρέπει να απομακρυνθεί ησύχως. Δεν καταλαβαίνει η θηλυκή ενέργεια, για πολλές δηλαδή οι θηλυκές ενέργειες εκεί έξω που μ' ακούν αυτή τη στιγμή, δεν καταλαβαίνουν ακριβώς τι πρέπει να γίνει. Πρέπει να επενδύσουμε εδώ, θέλουμε να καλλιεργήσουμε εδώ, έχει νόημα να περιμένουμε έστω να δούμε τι θα γίνει εδώ. Ή ό,τι συμβαίνει μέχρι στιγμής είναι ακαθαρά και μόνο για να μου δείξει ότι κοπελιά, φιλαράκι, ή τα είσαι αγόρι ή το κορίτσι, αρκεί να κουβαλάς τη θηλυκή ενέργεια, φιλαράκι. Μήπως χάνεις το χρόνο σου. Δεν το έχει καταλάβει αυτό η θηλυκή ενέργεια. Δεν έχει ιδέα, δεν ξέρει καθόλου. Το όσο βλέπει πιθανό το ένα σενάριο, τόσο ακριβώς βλέπει πιθανό και το άλλο σενάριο. Δεν ξέρει δηλαδή όλη η ιστορία αν είναι κάποιο τύπο επένδυση που πρέπει να κάνει ή κάποιο φιάσκο, ξέρω εγώ, που είναι έτοιμος να πέσει. Και ίσως και γι' αυτό να την πετυχαίνουμε σε αυτή την περίεργη εξερευνητική διάθεση που κάθεται και τσεκάρει τι γίνεται, μαθαίνει τους γύρω-γύρω και γενικότερα παίζει το μάτι της. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι θα ήθελε να πει, τι θα ήθελε να εκφράσει με λόγια η αρσενική ενέργεια στη θηλυκή ενέργεια αυτή την περίοδο. Και να σου πω την αλήθεια, αυτός ο τύπος συνεχίζει εδώ πέρα να μας προκαλεί, καλή μου θηλυκή ενέργεια, γιατί μας λέει «Δεν είδες την προσπάθεια». «Δεν ξέρω πώς νιώθεις για μένα και θα έρθω ξανά στη ζωή σου». Το ενδιαφέρον, παιδιά, είναι εδώ πέρα ότι
Έχουμε εδώ δύο εφτάρια και έχουμε και εδώ δύο εφτάρια. Και οι δύο περιπτώσεις μας μιλάνε για την προσπάθεια, για το αν έχει νόημα η προσπάθεια, αν υπήρξε προσπάθεια και πάει λέγοντας. Το καημένο το αρσενικό μας λέει εδώ πέρα ότι νιώθει λίγο αδικημένος. Δεν νιώθω ότι είναι δικαιολογία αυτή τη στιγμή. Μπορεί για κάποιους από εσάς βέβαια να είναι ξεκάθαρα, αλλά νιώθω ότι κάπου υπάρχει ειλικρίνεια σε αυτά τα λόγια του αρσενικού. Μας λέει δεν είδες την προσπάθεια. Να σου πω, άκου τώρα τι συμβαίνει. Μπορεί όντως να μην την είδες. Μπορεί όντως, γιατί. Γιατί καμιά φορά μπορεί όταν ο άλλος μας δίνει το 100% του, το 100% του, για εμάς αυτό το 100% να είναι ψίχουλα. Γιατί έχουμε μάθει να δίνουμε στον εαυτό μας 1000% ή έχουμε μάθει να δίνουμε στους άλλους 500%. Και όταν ο άλλος πραγματικά δίνει όλο του τον εαυτό, δηλαδή κάνει πράγματα πέρα από τον εαυτό του για τη θηλυκή ενέργεια, ίσως να μην το κατάλαβε η θηλυκή ενέργεια, γιατί μπορεί αυτά τα πράγματα να μην ήταν αυτά που περίμενε η ίδια. Να εκφράστηκε διαφορετικά το άτομο αυτό από όσο περίμενε η ίδια ή πραγματικά, παιδιά, να μην είχε το capacity η αρσενική ενέργεια. Και μπορεί εσύ να τον πήρες έναν άνθρωπο, να τον γνώρισες έναν άνθρωπο που είχε 5 πράγματα να προσφέρει, αλλά για πάρτι σου προσπάθησε να προσφέρει και άλλο ένα. Δεν σου λέω πολλά, άλλο ένα. Το ότι εσύ από την αρχή όμως, την ώρα που τον είδες με τα 5 πράγματα, σκέφτηκες ότι θέλεις 10, δεν είναι δικό του θέμα. Είναι δικό σου θέμα. Κατάλαβες, καλή μου θηλυκή ενέργεια. Άρα λοιπόν εδώ πέρα, για να είμαστε λίγο, θα κάνω λίγο το δικηγόρο του διαβόλου τώρα, γιατί μου φαίνεται ότι δεν μας δουλεύει με στη μούρη. Λέει, δεν είδες την προσπάθεια. Εγώ πιστεύω κάπου προσπάθεια, κάπου προσπάθησε αυτός. Και εγώ πιστεύω, είμαι μαζί του δηλαδή, ότι κάπου δεν είδες ότι αυτό που έκανε θα μπορούσε να μην το κάνει καν, άμα δεν ήθελε. Λοιπόν, δεν ξέρω πώς νιώθεις για μένα. Δεν ξέρω αν υπάρχουν εδώ πέρα θηλυκά που δεν έχουν καν ενημερώσει, ξέρω εγώ, το αρσενικό πώς νιώθουν. Βλέπω λοιπόν ότι υπάρχουν μερικά θηλυκά εδώ πέρα που δεν έχουν ενημερώσει τα αρσενικά πώς νιώθουν καν για αυτούς. Για το φύχυψη λόγο, ο καθένας ξέρει, δεν θα μπω στη διαδικασία. Όμως πρέπει να καταλάβουμε και λίγο τα συγκεκριμένα αρσενικά ότι δεν έχουν feedback. Δεν γνωρίζουν, δεν είναι μόνο ότι ίσως δεν ενδιαφέρονται για το πώς νιώθει η θηλυκή ενέργεια, αλλά δεν ξέρουν σε ορισμένες περιπτώσεις και μας λέει ότι θα έρθω ξανά στη ζωή σου. Είδες, τον πετυχαίνουμε σε πολύ πολύ θετικό mood, βλέπει τα πράγματα όλο κορδελίτσες, λουλουδάκια και αστερόσκονες, ξέρω εγώ, οπότε είναι σε φάση του τύπου... τα σπάς, ξέρω εγώ, σου λέει, μου αρέσεις πάρα πολύ και μην ανησυχείς γιατί εγώ θα ξαναμπουκάρω. Αλλά βλέπεις, πάλι μας μιλάει λίγο επιπόλαια. Οκ, δεν μας μιλάει έτσι λίγο σταθερά και αντρίκια. Είναι σε φάση, μωρό θα σου ξανάρθω. Δεν είναι σε φάση, δεν έχει νόημα η ζωή μου μακριά σου, ξέρω, κατάλαβες. Λοιπόν... Αυτά θέλησε λοιπόν να μας πει για σήμερα το αρσενικό μας. Προτίμησα να μας πει ότι ξέρεις κάτι. Δεν είναι ότι δεν ξέρω, για αρχή δεν ξέρω τι θες, σου λέει. Για αρχή δεν ξέρω τι θες. Οπότε προσπαθούσα να κάνω πράγματα που δεν ήξερα αν ήθελες ή όχι. Και ακόμα και αν θέλεις κάτι, επειδή δεν ξέρω τι είναι αυτό που θες, δεν μπορώ να το κάνω. Κάποιος το λέει αυτό για κάποια από εσάς εκεί έξω, παιδιά. Δεν μπορεί να μην είναι μήνυμα για όλες, αλλά σίγουρα κάποιος εκεί έξω νιώθω ότι νιώθει και λίγο αδικημένος, αλλά δεν πτωείται αυτή την περίοδο, να σου πω την αλήθεια. Θα έρθει, λέει, ξανά στη ζωή σου. Λόγια, τι λες. Λες να είναι αλήθεια, λες να είναι ψέματα, λες να είναι τώρα μόνο ενθουσιασμός της στιγμής, γιατί όπως είπαμε τον είδαμε ενθουσιασμένο, τον είδαμε επιπόλαιο, οπότε να είναι η φάση τέτοια που μας τα λέει λίγο πιο όμορφα. Για να δούμε τι θα ήθελε να πει η θηλυκή μεριά στην αρσενική μεριά και μας λέει: θέλω κάτι χαλαρό, χωρίς δεσμεύσεις. Αφού έχει φοβηθεί το μάτι της, δεν ξέρει αν πρέπει να πατήσει γκάζι ή φρένο σε αυτή την περίπτωση, οπότε γι' αυτό ακριβώς έχεις βγάλει αυτή την κάρτα. Είμαι ανίκανος ή ανίκανο να σε καταλάβω, πράγμα που κολλάει στο «δεν είδες την προσπάθεια». Μπορεί να έχει γίνει δηλαδή ήδη αυτή η συζήτηση ανάμεσά σας και ο ένας να λέει «εγώ προσπαθούσα» και ο άλλος να λέει «δεν καταλαβαίνω πού είναι η προσπάθεια και πού την βλέπεις», ας πούμε. Είμαι ανίκανη ή ανίκανος να σε καταλάβω και εκεί πέρα είναι που προκύπτουν και οι μαύρες τρύπες
και δεν καταλαβαίνει η θηλυκή ενέργεια τι συμβαίνει ακριβώς. Και στο τέλος μας λέει: σε ήξερα πριν σε γνωρίσω. Άρα λοιπόν η θηλυκή ενέργεια ναι μεν αποδέχεται ότι υπάρχει μία, πώς να σου πω, μία ανώτερη διάσταση σε αυτή την αλληλεπίδραση. Μας λέει: σε ήξερα πριν σε γνωρίσω, υπήρχες μέσα μου ας πούμε κάπως πριν σε αντικρίσω πρώτη φορά σε γήινη υπόσταση. Οκ, okay, παράλληλα βέβαια για κάποια θηλυκά ίσως να μας λέει ότι έχετε τόσο ανεπτυγμένη διέστηση ή ακόμα και κάπως μόλις γνωρίσατε το συγκεκριμένο άτομο ήταν λες και πραγματικά ξεκινώθηκε μπροστά σας και καταλάβατε τι ακριβώς είναι αυτός ο άνθρωπος. Μπορεί κάποιοι από εσάς να γνωρίζετε αυτό το άτομο από το παρελθόν κανονικά όντως πριν αρχίσετε να αλληλεπιδράτε, δηλαδή να ξέρατε το συγκεκριμένο άτομο και αργότερα να έγινε κάτι μεταξύ σας, οπότε κάπως να μας λέτε ότι δεν σε γνωρίζω τώρα, σε ξέρω από πριν με κάποιον τρόπο. Okay. Σίγουρα μας δείχνει η θηλυκή ενέργεια και θέλει να πει στο αρσενικό ότι ξέρεις κάτι, πουλάκι μου, σε ξέρω, ξέρω τι καπνοφουμάρεις. Δεν είναι η πρώτη φορά που αλληλεπιδρώ με ένα άτομο σαν και σένα ή που αλληλεπιδρώ με εσένα ή τέλος πάντων που βλέπω ακριβώς τι συμβαίνει με έναν άνθρωπο. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, επειδή αυτό που είσαι δεν μπορώ να το καταλάβω και επειδή με άλλον τρόπο λέει αυτή διαχειρίζομαι εγώ τις καταστάσεις, με άλλο τρόπο μου ζητάς με μία έννοια, δεν ξέρω άμα τι το ζητάει, μου ζητάς να τις αντιληφθώ, καλύτερα να το έχουμε λίγο στο από μακριά και αγαπημένη ας πούμε. Έτσι μας λέει αυτή εδώ. Δηλαδή και πάλι η θηλυκή ενέργεια, ακόμα και να της λείπει το αρσενικό, ακόμα και να το θέλει στη ζωή της, πάλι δεν αποκαλύπτει τι, πώς νιώθει για το αρσενικό, παιδιά. Βλέπεις εδώ πέρα δεν λέει τίποτα από συναισθήματα. Το μόνο συνέστημα που λέει είναι ότι είμαι ανίκανη να σε καταλάβω. Νιώθω μπερδεμένη. Δεν μπορώ να καταλάβω τι μου λες. Δεν μπορώ να το κάνω calculate. Error. 404. Κατάλαβες. Πιο γλυκούλης πάλι φαίνεται αυτός από αυτήν. Η άλλη έχει κάνει φουλ, κέντρωση μέσα. Φάση της. Προσπαθεί να καταλάβει τα πράγματα από μέσα της. Καλά κάνει, καλά κάνει. Και είδες πόσο κέντρωση κάνει. Λέει θέλω κάτι χαλαρό χωρίς δεμές. Είμαι ανίκανη να σε καταλάβω. Δεν τα ρίχνει πάνω στο αρσενικό. Δεν λέει είσαι ανίκανος να μου εξηγήσεις. Δεν λέει δεν γουστάρω δέσμευση. Λέει, πώς θα σου το πω, πώς θα σου το εξηγήσω. Είναι λες και έχουν περάσει από το πρίσμα το εσωτερικό αυτό, αυτές οι κουβέντες. Σε ήξερα πριν σε γνωρίσω. Όλα δηλαδή περνάνε από το μέσα της. Δεν είναι. Δεν ξέρω πώς θα σου το εξηγήσω. Δεν είναι σκέψεις που έχουν προκύψει έξω από το σώμα της, έξω από τον inner temple. Είναι σκέψεις που έχουν προκύψει καθώς βάζει τον εαυτό της σε προτεραιότητα. Okay, από όλες τις απόψεις. Και σε προτεραιότητα, και στην προτεραιότητα της ευθύνης, ας πούμε, κάποιων πραγμάτων. Είμαι ανίκανη να σε καταλάβω, λέει. Είμαι ανίκανος να σε καταλάβω. Κατάλαβες ποια είναι η διαφορά? Δεν είναι είσαι ανίκανος να μου εξηγήσεις. Εγώ είμαι ανίκανη να σε καταλάβω. Το παίρνει πάνω της. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι θα γίνει ανάμεσα στη θηλυκή και την αρσενική ενέργεια στο μέλλον. Και έχουμε και λέμε Fool, Queen of Cups, Two of Swords, Princess of Cups, High Priestess, Six of Pentacles και Prince of Pentacles. Λοιπόν, ακούστε τώρα, για μερικούς από εσάς μπορεί να υπάρξουν κάποιες επικοινωνίες από το συγκεκριμένο άτομο. Είπαμε και πριν ότι είδα κάποιες περιπτώσεις στις οποίες ούτως ή άλλως δεν έχει διακοπεί εντελώς η επικοινωνία, έτσι. Οπότε για κάποιους βλέπω ότι συνεχίζεται αυτή η επικοινωνία όπως ήταν, απλά συνεχίζεται με τα ίδια διαλύματα, θα σου το πω εγώ. Δηλαδή εδώ πέρα βλέπω επικοινωνίες που έρχονται και φεύγουν. Δηλαδή μια υπάρχει το άτομο και μετά δεν υπάρχει κάπως. Και μετά ξανά υπάρχει, και μετά δεν ξανά υπάρχει. Φαντάζομαι ότι αν υπάρχει ένα ζητούμενο εδώ πέρα είναι το πότε θα είμαστε καλά, πότε θα είμαστε μαζί. Αν σε ενδιαφέρει κάτι είναι το
Αν σύντομα θα μπορέσει να υπάρξει για παράδειγμα μια σύνδεση ή μια επανασύνδεση για κάποιους από εσάς. Και για να σου απαντήσω σε όλες αυτές τις ερωτήσεις, δεν μου δείχνει ότι άμεσα θα έχουμε εδώ πέρα ένα ζευγαράκι. Μου δείχνει ότι για αρκετούς, ακόμα και αν δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή άλλη λεπίδραση, θα έρθει στην πορεία. Δεν μου λέει πόσο σύντομα, γιατί μου μπερδεύεστε εδώ πέρα οι ιστορίες οι διάφορες και δεν καταλαβαίνω. Δεν υπάρχει κάτι ξεχωριστό για τον καθένα. Όπως σου είπα από την αρχή, υπάρχουν άνθρωποι που μιλάνε ήδη με το άτομο αυτό. Υπάρχουν άνθρωποι που θα καθυστερήσουν λίγο, αλλά θα μιλήσουν με το άτομο αυτό. Το σίγουρο είναι ότι κάπως θα υπάρχει κάποια αλληλεπίδραση, παιδιά. Σίγουρα θα υπάρξει αλληλεπίδραση στην πορεία με το άτομο αυτό στο οποίο αναφερόμαστε. Όμως, μέσα από το χρονικό διάστημα αυτό που θα υπάρξει, δεν είναι μόνο μία επικοινωνία που περιμένουμε να συμβεί, παιδιά. Δεν πρέπει να κολλήσετε εκεί πέρα, γιατί πρώτη κάρτα έχει βγάλει τον Fool. Πράγμα που σημαίνει ότι θα προχωρήσουμε τις ζωές μας, θα αφήσουμε πίσω τις δυσκολίες, θα αφήσουμε πίσω τα μπαγκάζια, θα αφήσουμε πίσω τα βάρη, θα καθαρίσουμε τους εαυτούς μας, θα καθαρίσουμε, όπως είπαμε πριν, τις καρδιές μας, θα ξαναβγούμε εκεί έξω, στη γύρα, να κάνουμε τη ζωάρα μας και καθώς θα γίνεται όλο αυτό, ούτως ή άλλως θα υπάρξουν και αυτά τα σκαμπανεβάσματα με τη συγκεκριμένη αρσενική ενέργεια. Να ξέρεις ότι το επόμενο χρονικό διάστημα, ναι μεν μπορεί να μην δεις μία απόλυτη, σε καμία περίπτωση, όχι μπορεί να μην δεις, δεν πρόκειται να δεις για κανένα απολύτως λόγο μία σταθερή κατάσταση να διαμορφώνεται ανάμεσα σε εσένα και το αρσενικό, ανεξάρτητα από το ποια είναι η φάση σε αυτή τη στιγμή, εντάξει, δεν βλέπω να διαμορφώνεται μία σταθερή κατάσταση. Okay. Όμως παράλληλα, άμα δούμε αργότερα, πιο μετά τη μεγάλη εικόνα, αυτή θα είναι μια πολύ σημαντική περίοδος, γιατί στην πραγματικότητα, στη μεγάλη εικόνα, τελικά θα φαίνεται σαν μια περίοδος σταθεροποίησης. Δεν μπορώ να σου το εξηγήσω αυτό αυτή τη στιγμή, απλά εμπιστεύσου τα λόγια μου. Είναι μια περίοδος σταθεροποίησης και ας μην της φανεί καθόλου. Το νου σας, ορισμένα θηλυκά βλέπω ότι στο μέλλον, για να μπορέσετε να ανοίξετε τα φτερά σας, για να μπορέσετε να κάνετε τη ζωή σας, ίσως να θελήσετε να εξαφανιστείτε εντελώς από προσώπου γης, από το συγκεκριμένο άτομο. Έτσι, βλέπω και blocks να φεύγουν εδώ πέρα ξεγυρισμένα και πάει λέγοντας. Δεν μου λέει πουθενά αν πρέπει να το κάνεις ή δεν πρέπει να το κάνεις, αυτό είναι καθαρά δικό σου θέμα. Απλά εγώ θέλω να σου υπενθυμίσω την έννοια γέφυρες επικοινωνίας. Δεν ξέρω αν σε ενδιαφέρουν ή αν δεν σε ενδιαφέρουν. Και παράλληλα κάπως σαν να μου λέει ότι ό,τι και να κάνεις, δηλαδή okay, πες ότι τον μπλόκαρες, ό,τι και να κάνεις αργότερα θα υπάρξει πάλι κάποια επικοινωνία. Εσύ η έξυπνη που μόλις τώρα σκέφτηκες, α ωραία μου την έχει σπάσει, θα τον μπλοκάρω για να υπάρξει επικοινωνία, το πράγμα δεν λειτουργεί έτσι, μπορεί να περιμένεις και 6 μήνες, να ξέρεις από τώρα. Μην μου πεις μετά ότι δεν στα είπα καλά. Κατάλαβες, μην το δεις εσύ έτσι επειδή έτσι σου ήρθε, γιατί είπα και άλλα πράγματα ότι πρέπει να συμβούν για να συμβούν τα πράγματα που σου λέω εγώ εδώ. Λοιπόν, ασταθείς η ιστορία εδώ, δεν θα ξέρετε ο ένας για τον άλλον πράγματα, τα πολύ πολύ συγκεκριμένα που χρειάζεται να ξέρετε ή ακόμα και τίποτα. Όμως, κάπως σαν να σας περιτριγυρίζει αυτή η ενέργεια και με τον Prince of Pentacles σίγουρα μας λέει ότι αργά και σταθερά πηγαίνουμε προς μια κάποια εξέλιξη. Και για πολλούς, παιδιά, έχει βγει πάρα πολύ η έννοια της επικοινωνίας. Βέβαια, έχει βγει πάρα πολύ και η έννοια της έλλειψης επικοινωνίας. Για πολλούς, όπως είπαμε, είναι κάτι το οποίο μην περιμένετε να κάτσει. Δεν θα κάτσει μπίλια. Δηλαδή, άμα σου στείλει αύριο, μεθαύριο, παραμεθαύριο και σου πει γουτσου γουτσου, κάτσε να δούμε. Θα τα πει και μεθαύριο, θα τα πει και πιο μετά. Ή θα το κάνει μια, δύο, τρεις μέρες αυτό και μετά πάλι θα εξαφανιστεί. Δηλαδή, κράτα λίγο το κεφάλι σου ανοιχτό. Έχεις βγάλει και την κραχά υπρίστηση εκεί πέρα. Η περίοδος μας καλεί να είμαστε παρατηρητικοί, κυρίως με το τι κάνουμε εμείς, πώς εμείς αντιλαμβανόμαστε τα πράγματα, πώς εμείς εκμεταλλευόμαστε τη ζωή μας και το χρόνο μας πάνω σε αυτή τη γη, έτσι. Και μετά σε δεύτερο επίπεδο, τι γίνεται σε αυτή την αλληλεπίδραση με αυτόν τον άνθρωπο. Γενικά σου λέω, μην βάλεις αυτή την αλληλεπίδραση, αυτή την περίοδο στο μικροσκόπιο, γιατί άμα τη δεις στο μικροσκόπιο θα ζαλιστείς, θα είναι μια έτσι μια κυβέτσι. Καλύτερα άστην να γίνεται όπως γίνει. Μην αγχωθείς άμα σταματήσει να σου μιλάει. Μην χαρείς τρελά άμα σου μιλήσει, γιατί μπορεί την επόμενη μέρα να μην είναι. Κατάλαβες.
Αυτό θα χρειαστεί. Μην τη δείτε με στο μικροσκόπιο. Μην τα παίρνει τα πράγματα προσωπικά. Μην αφήνει τι μικροκινήσει, α πούμε, τι μικροαλλαγέ να σε επηρεάζουν. Καλύτερα περίμενε να δει πού θα έχει κάτσει μπίλια σε κάποιου μήνε από τώρα. Σε 2 μήνες για κάποιου, έω και 6 μήνες για κάποιου άλλου. Εντάξει, παιδιά. Οπότε ψυχραιμία πάνω απ' όλα, παρατηρητικότητα και συνεχίστε όμορφα και ωραία το ταξίδι σας. Εγώ βλέπω πολύ θετικές και όμορφες ενέργειες για τη θηλυκή μας ενέργεια εδώ. Έρχεται ακόμα περισσότερο στην πορεία σε επαφή με το συναίσθημά της, πράγμα που έχουμε πραγματικά ανάγκη και εμείς σαν θηλυκές συχνότητες και ενέργειες να συμβεί, και είμαι σίγουρη ότι έχουμε πολλά πολλά ακόμα να δούμε. Τον επόμενο μήνα σίγουρα θα σκάσουμε με ακόμα πιο φρέσκες ενέργειες και ίσως και η αρσενική μας ενέργεια να έχει αφομοιώσει ακόμα περισσότερο όλα αυτά τα θετικά που έλεγε για εμάς πριν, φαντάζεσαι? Οπότε, που ξέρεις, μπορεί τα πράγματα να έρθουν ξαφνικά τούμπα, όπως λέγαμε ούτως ή άλλως πιο πριν, έχουν ήδη καθυστερήσει πάρα πολύ. Πότε επιτέλους θα γίνει και μια κολοτούμπα να γουστάρουμε? Κατάλαβες, κάποια στιγμή θα πρέπει να γίνει, δεν θα πρέπει? Λοιπόν, αυτά είχα να σας πω, ελπίζω να περάσατε πάρα πάρα πολύ ωραία με το συγκεκριμένο βίντεο, ελπίζω να σας βοήθησε πάρα πάρα πολύ. Μην ξεχνάτε βεβαίως ότι είναι ένα γενικό ρίξιμο, αν νιώθετε ότι σας βοηθάει και σας ξεμπερδεύει έστω και σε ορισμένα σημεία, αυτό είναι καλό. Αν νιώθετε όμως ότι σας μπερδεύει είτε ολόκληρο είτε σε ορισμένα σημεία, τότε αυτά τα σημεία δεν είναι για εσάς. Μην προσπαθείτε να τα κολλήσετε ντε και καλά στην ενέργεια που ζείτε και βιώνετε στη ζωή σας. Μην ξεχάσετε να κάνετε like, subscribe, comment και share. Εμείς θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα, γιατί ούτως ή άλλως πρέπει να κάνουμε τα ερωτικά μας ζώδια, παιδιά, για τον μήνα Σεπτέμβριο. Βασικά όχι ακριβώς, για 15 Σεπτεμβρίου έως 15 Οκτωβρίου. Υπενθυμίζω ότι έχουμε ήδη ανεβάσει τις γενικές μας προβλέψεις για το Σεπτέμβριο, οπότε να μπείτε να τις τσεκάρετε, εντάξει. Και κάτι τελευταίο για τους λίγους που έχουν μείνει μέχρι τώρα είναι το εξής. Θα αργήσουν λίγο οι προβλέψεις, παιδιά, να το ξέρετε. Δεν τις έχω έτοιμες. Θα κάνω βέβαια ό,τι μπορώ, αλλά είδατε, μέχρι και η κοσμική άργησε λιγάκι. Όλα λίγο θα τα πάρει μπάλα τώρα που είναι Σεπτέμβρης, αλλά δεν πειράζει, από Οκτώβρη πάλι θα έχω βρει, θέλω να πιστεύω κι εγώ, τους ρυθμούς μου. Το ίδιο επιθυμώ και δια εσάς. Ελπίζω να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο στη μέρα σας, να προσέχετε πάρα πάρα πολύ. Και αν κάναμε πρεμιέρα τελικά, φιλάκια πολλά σε όλους μα όλους μα όλους μα όλους μα όλους μα όλους όσους ήσασταν στην πρεμιέρα και στο chat και κάναμε χαβαλέ μαζί. Φιλάκια πάρα πολλά, καλή συνέχεια στο μήνα σας, μην ξεχάσετε να κάνετε like, subscribe, comment και share και τα λέμε σύντομα. Bye!